Κυρίε και κύριοι καλησπέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του κόντρα στην νοηματική. Ρεκόρ 28 ετία σημειώνεται στον πληθωρισμό, καθώ καταγράφεται νέο άλμα τη τάξη του 10,7% τον Μάιο από 9,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Σημειώνεται πω η συγκεκριμένη μέτρηση δεν λαμβάνει υπόψη δεδομένα που συνυπολογίζει η Ελστάτ, τα αποτελέσματα τη οποία θα ανακοινωθούν την επόμενη Πέμπτη, 9 Ιουνίου. Ο δείκτη τιμών καταναλωτή που ανακοινώνεται από την Ελστάτ αναμένεται να είναι υψηλότερο κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα Κάτι που σημαίνει ότι για τον Μάιο η Ελστάτ θα ανακοινώσει πληθωρισμό λίγο χαμηλότερα από το 12%. Το σχοινί των προκλήσεων τραβάει ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών με Βλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίο ζητά αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και εκτοξεύει ευθείε απειλέ κατά τη χώρα μα. Σήμερα ο Τούρκο Υπουργό είπε ότι αν η Ελλάδα δεν υποχωρήσει, η γειτονική χώρα θα ανοίξει τη συζήτηση για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Μάλιστα, παρουσίασε και χάρτη με τα νησιά για τα οποία ζητά αποστρατικοποίηση και είναι τα εξή: Σαμοθράκι, Λίμνο, Λέσβο, Ψαρά, Σάμο, Πάτμο. Μοσικαρία, Λέρο Κώσ, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Ρόδος και Σίμη. Ξεκάθαρη απάντηση έδωσε ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκος δένδια, λέγοντας πως η Τουρκία αποδεικνύει σε όλους πόσο δίκιο έχουμε όταν λέμε ότι μας απειλεί. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργό έστειλε το δικό του μήνυμα αναφέροντα ότι δεν θα γίνουν δεκτοί οι λεονταρισμοί τη Τουρκία. Θωρακισμένα οχήματα στέλνει η χώρα μα στην Ουκρανία, ενώ ο καγκελάριο τη Γερμανία, Όλαφ Σόλτ, ανέφερε ότι το Βερολίνο θα αντικαταστήσει τα όπλα που θα στείλει η Ελλάδα στο Κίεβο. Στο μεταξύ, ο Ουκρανικό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα δύο εχμαλώτου Ρώσου στρατιώτε σε κάθριξη 11,5 ετών για βομβαρδισμό στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Παράλληλα με έγινε εχθέ η επίτευξη συμφωνία ανάμεσα στου ηγέτε των 27 για το έκτο πακέτο κυρώσεων σε βάρο τη Ρωσία. Μεταξύ άλλων, άλλων, ότι τα δύο τρίτα των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρονται δια θαλάσσης θα μηδενιστούν ω το τέλος του έτους. Πέμπτη ημέρα ομοιρία για το πλήρωμα των δύο ελληνικών τάνκερ που έπεσαν θύματα πειρατεία από του φρουρού τη Επανάσταση στο Ιράν. Σήμερα η Τεχεράνη κάλεσε την Ελλάδα να συνεργαστεί για την επίλυση τη κρίση χωρί την ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμβουλεύω την ελληνική κυβέρνηση να λάβει την νόμιμη και δικαστική οδό για το θέμα χωρίς φανφάρες, είπε εκπρόσωπο του Ειρηνικού Υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι η κατάσταση της υγείας των μελών του πληρώματος είναι καλή και βρίσκονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Στον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του κορονοϊού τον Σεπτέμβριο αναφέρθηκε η αναπληρώτρια η Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Η κυρία Γκάγκα διευκρίνησε πω η αναμνηστική δόση θα αφορά όλου του πολίτε, καθώ η σύσταση είναι ότι πρέπει να γίνεται από τα 12, όπω είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 5.080 νέα κρούσματα, 130 ασθενεί νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ άλλοι 12 συμπολίτε μα κατέληξαν και είχαμε 570 επαναλιώξει. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα. Και τώρα η συνέχεια τη εκπομπή επί του πιεστηρίου με τον Γιώργο Σχιαδήμα και τον Βασίλη Κουρί. Όλε οι εξελίξει αναλυτικά στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα στι 10 με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Καλό σα βράδυ.